Τα μαστοροχώρια ήταν γνωστά, γίνανε γνωστά για τους μαστόρους, για τους πετράδες. Αυτοί οι πετράδες ταξιδέψανε και κάνανε πάρα πολλά πράγματα σε όλο τον κόσμο. Εγώ έφυγα από εδώ το 1968 και πήγα στο ορφανοτροφείο των Γρεβενών. Γιατί ήμουν ορφανός από πατέρα. Όταν έφυγα ο δάσκαλος είχε βγάλει τα παιδιά του σχολείου να με χαιρετήσουν και ήταν 128 παιδιά. Αυτή τη στιγμή από το 1982 και μετά δεν υπάρχει κανένα παιδί. Σε ένα-δύο χωριά στην περιοχή υπάρχουν κτηνοτρόφοι που ασχολούνται ακόμα. Ειδικά στο δικό μας το χωριό έχει σβήσει και η κτηνοτροφία και η γεωργία. Τόπο με αυτόν τον αγαπώ. Τον αγαπώ και θέλω να βρίσκομαι μέσα εδώ στο σπίτι. Η χαρά μου είναι. Αφού είναι το χωριό μου, πώς να το κάνω. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάτι να σου πούνε, κάτι να ονειρευτούν, κάτι να προσθέσουν σχετικά με την εξέλιξη αυτών των οικισμών.